Κύριε Αστασιάδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και επίσης ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω με ένα θέμα το οποίο έχει μια ερώτηση. Είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα, αλλά αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να απαντήσω είναι αν η ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική μπορεί να είναι από μόνη της ελάχιστα ή αν χρειάζεται να συμπληρωθεί με το μέσο με τον οποίο χειρουργούμε, δηλαδή την ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι οι σύγχρονες τεχνικές στην καρδιοχειρουργική πραγματικά έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τα αποτελέσματά μας, αλλά εάν ανατρέξει κανένας τα πολύ πρόσφατα αποτελέσματα από τη μεγαλύτερη βάση καρδιοχειρουργικών δεδομένων που υπάρχει στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το STS, θα δείτε ότι τουλάχιστον στα σύμπλοκα περιστατικά, που είναι και τα περιστατικά στα οποία αναφερόμαστε τώρα, στα οποία είτε έχουμε αορτική είτε μητροειδή βαλβίδα, τόσο η θνητότητα όσο και η μείζωνα νοσηρότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. 4 με 10% όπως βλέπετε σε κάθε κατηγορία, που αν τα προσθέσει όλα αυτά μαζί κανένας, σχεδόν ένα τρίτο των ασθενών θα έχει κάποιο πρόβλημα. Άρα όσο και να προσπαθούμε να πούμε ότι τα εγχειρητικά αποτελέσματα είναι χειρουργική τεχνική και μάλιστα η ελάχιστα επεμβατική, ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική παίζει μεγάλο ρόλο, στη φωτογραφία αυτή που είναι η συνήθης φωτογραφία ενός χειρουργείου καρδιάς βλέπετε ότι αυτό είναι το μισό. Το άλλο μισό το οποίο φαίνεται από την πάνω πλευρά είναι η εξωσωματική κυκλοφορία και είναι αυτό το οποίο θα αναφερθούμε εμείς, δηλαδή εάν θεωρήσουμε ότι το μέγιστο επίτευγμα των τελευταίων ετών στην καρδιοχειρουργική είναι η ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική, αυτό που θα αναφερθώ εγώ είναι ότι το μέγιστο επίτευγμα στην εξωσωματική κυκλοφορία είναι η ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία. Και όπως βλέπετε, λίγο ως πολύ τα πράγματα είναι αντίστοιχα πριν από 60 χρόνια όταν πρωτοεμφανίστηκε και τελειοποιήθηκε η εξωσωματική κυκλοφορία, την εποχή του Gibbon με αυτή τη συσκευή Μέγιο Gibbon 2, η οποία ήταν 900 κιλά, μέχρι στις μέρες μας που μιλάμε για λίγα κιλά πλέον και για ένα πολύ μικρό κύκλωμα, φαίνεται ότι χρειάστηκαν 50 χρόνια για να φτάσουμε στην τελειοποίηση αυτής της τεχνικής, της εξωσωματικής κυκλοφορίας, η οποία όπως βλέπετε στις μέρες μας έχει πλέον 4 γενεές και φτάσαμε στο σημείο από τα απλά κυκλώματα της ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας να συζητούμε για υβριδικά κυκλώματα. Η Διεθνής Εταιρεία λοιπόν της Ελάχιστα Επεμβατικής Εξωσωματικής Κυκλοφορίας και των Τεχνολογιών έχει ήδη καθορίσει τι είναι η Ελάχιστα Επεμβατική Εξωσωματική Κυκλοφορία ή MIEC System και πλέον είναι πολύ δεδομένο ποια από τα κυκλώματα της εξωσωματικής μπορούν να θεωρούνται ως MIEC Systems. Το ίδιο ή αντίστοιχο ήταν και η φιλοσοφία στην οποία η εταιρεία προσπάθησε να παρέμβει, δηλαδή να χαρακτηρίσει ότι η ελάχιστα επεμβατική πλέον εξωσωματική κυκλοφορία είναι μια στρατηγική και χρειάζεται μια ομαδική δουλειά τόσο από τον τεχνικό εξωσωματικής όσο και από τον καρδιοχειρουργό και τον καρδιοαναισθησιολόγο για να μπορέσει να έχει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Άρα στην ουσία, ναι μεν μιλάμε για ένα κύκλωμα, αλλά αν βάλει κανένας όλα τα περιφερειακά γίνεται σύστημα και αν βάλει κανένας όλα τα πράγματα τα οποία θα σας αναφέρω, τα οποία είναι τεχνικές, οι οποίες πρέπει να τις χρησιμοποιήσει κανένας, τότε φτάνει σε μια στρατηγική. Γιατί λοιπόν ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία, γιατί συντηρεί καλύτερα τις πιέσεις κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, γιατί έχει τελικό αποτέλεσμα στη μικροκυκλοφορία, τη συντήρηση της μικροκυκλοφορίας λόγω της μικρής αιμοαρέωσης, αλλά και την καλύτερη ανάρρωση της μικροκυκλοφορίας. Άρα μιλάμε για ένα κύκλωμα που στην ουσία είναι, δημιουργεί συνθήκες πιο φυσιολογικής αιμάτωσης κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. Υπάρχει κλινικό evidence, υπάρχει στην ουσία δεδομένο το οποίο να αποδεικνύει όλα αυτά τα αποτελέσματα της φυσιολογίας. Ναι, η μεγαλύτερη μετα-ανάλυση όπως βλέπετε με 2.700 ασθενείς έδειξε ότι υπάρχει τόσο προγνωστικό όφελος όσον αφορά στη θνητότητα αλλά και όσον αφορά στην οσιρότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν σκεφτεί κανένας ότι δεν μιλάμε πλέον όπως είπαμε για απλά περιστατικά αλλά μιλάμε ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση για πολύ σύμπλοκα περιστατικά.
Και αν πει κανένας ότι αυτό είναι μια μέτα ανάλυση στην ουσία τυχεοποιημένων μικρών μελετών, εάν δει κανένας τη μεγαλύτερη network μέτα ανάλυση που υπάρχει σχεδόν με 23.000 ασθενείς, είναι δεδομένο ότι τα κυκλώματα της ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας είναι καλύτερα τόσο όσον αφορά την οσιρότητα, αλλά κυρίως όπως βλέπετε και τη θνητότητα, τόσο όσον αφορά τη συμβατική εξωσωματική κυκλοφορία που είναι το κύκλωμα ΚΕΚ που βλέπετε, conventional extracorporeal circulation, όσο και την OPCAP, την τεχνική σε πάλουσα καρδιά, αλλά οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπάρχει. Για το λόγο αυτό και επειδή υπάρχουν ήδη πάρα πολλά αποτελέσματα στην διεθνή βιβλιογραφία, ήδη έχει σχεδιαστεί αυτή η μελέτη COMICS με 3.500 ασθενείς, είναι η μεγαλύτερη μελέτη στην καρδιοχειρουργία τα τελευταία χρόνια, ήδη έχει αρχίσει και όπως βλέπετε το κέντρο αναφορά στο πρώτο κέντρο είναι η Θεσσαλονίκη μαζί με άλλα 31 κέντρα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο και ελπίζουμε στα επόμενα 3,5 χρόνια να έχουμε τελειώσει τη μελέτη και να βγουν τα αποτελέσματα τα οποία θα αποδείξουν ή όχι αυτό το οποίο υπάρχει στατιστικά στη βιβλιογραφία. Τώρα σας είπα ότι η ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία είναι στρατηγική και προφανώς λοιπόν όταν μιλάμε για υβριδικά κυκλώματα τα οποία είναι πλέον ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο να χειρουργήσει κανένας, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια χειρουργική τεχνική, γιατί αυτή η τεχνική μαζί με την αναισθησιολογική τεχνική δημιουργεί με το κύκλωμα αυτό που λέμε state of the art στην καρδιοχειρουργική. Έχουμε εμείς περιγράψει ποια είναι αυτή η τεχνική που χρειάζεται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και πρέπει φυσικά να έχουμε όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, τόσο του inline monitoring όπως βλέπετε εδώ, gold directed perfusion, οξυμετρία, point of care, coagulation, heparin and protamin management, δηλαδή οτιδήποτε καινούριο το οποίο αν το βάλει κανένας μέσα στο χειρουργείο δημιουργεί συνθήκες εντελώς διαφορετικής αντιμετώπισης του ασθενούς και στην ουσία κάνει αυτό που λέμε πιο φυσιολογική καρδιοχειρουργική. Άρα για να πάμε στην επιταγή της διεθνούς εταιρείας, αν τα βάλει όλα αυτά κανένας μαζί, αυτό το οποίο πετυχαίνει είναι μια θεραπεία. Δεν συζητάμε λοιπόν για μια απλή εξωσωματική κυκλοφορία, αλλά μιλάμε για μια πραγματικά παρέμβαση στον ασθενή. Για να φτάσω λοιπόν με βάση αυτό το background στο ερώτημα το οποίο μου ζητήθηκε, μπορεί να γίνει ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική χωρίς ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία. Να ορίσουμε τι είναι η ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική. Το ορίζει το American Heart Association, το οποίο λέει ότι στην ουσία λέγοντας ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική, μιλάμε για χειρουργική μέσα από μικρές τομές. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για μια χειρουργική τεχνική η οποία είναι ελάχιστα επεμβατική όσον αφορά τουλάχιστον αυτά εδώ τα κριτήρια. Από τα κριτήρια αυτά, εάν βγάλουμε τα δύο κόκκινα τα οποία θα θεωρήσω ότι πραγματικά τα πετυχαίνει η ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική, αυτά που έχω με αστεράκι δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να τα πετύχει, αν και υπάρχουν κάποια στοιχεία στη βιβλιογραφία ότι μπορεί να γίνουν. Όλα τα άλλα με μαύρο, συν όλα τα υπόλοιπα, μπορεί κανένα στα δύο να τα πετυχαίνει η ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία. Κοιτάξτε λοιπόν το evidence που υπάρχει, class 1 level of evidence A, όσον αφορά την κολπική μαρμαριγή, τις μεταγγίσεις, την νεφρική ανεπάρκεια, τη μυοκαρδιακή προστασία και κοιτάξτε όσον αφορά τη συστηματική φλεγμονή, γενικά τη λειτουργία των τελικών οργάνων, του πνεύμονα, του εντέρου και επίσης κοιτάξτε πόσο η ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία βοηθάει τη fast track καρδιοχειρουργική, δηλαδή το να μειώσει το χρόνο τόσο στη μονάδα εντατικής θεραπείας όσο και στο όσο και στο τμήμα του ασθενούς. Όσον αφορά το κόστος, είναι δεδομένο ότι έχει αποδειχτεί ότι είναι dominant technique και το ίδιο ισχύει και για τα qualis που είναι ό,τι πιο μοντέρνο μπορεί να πει κανένας όσον αφορά στην μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς. Αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και είναι κάποια από αυτά από consensus paper από την εταιρεία, υπάρχουν αντίστοιχα από consensus papers της ίδιας της ελάχιστα επεμβατικής καρδιοχειρουργικής διεθνή εταιρεία, την ISMICS, η οποία τι αναφέρει όπως βλέπετε, Class 2α level evidence A για τη χρήση της ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας. Και το ίδιο φαίνεται πλέον στα joint guidelines της IACTS με την IACTA. Η IACTA είναι η πανευρωπαϊκή εταιρεία της καρδιοαναισθησίας. Η IACTS είναι η δικιά μας εταιρεία, η καρδιοχειρουργική. Όπως βλέπετε λοιπόν, ήδη υπάρχουν τα κυκλώματα της ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας στα guidelines. Και αν δούμε τυχεοποιημένες μελέτες, κοιτάξτε πόσο πραγματικά η χρήση της ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική βοηθάει τόσο στον αερισμό, στο χρόνο παραμονή στην εντατική, αλλά κυρίως όπως βλέπετε στις μεταγγίσεις και μετεγχειρητικά στην ανάρρωση του ασθενούς.
Άρα, για να συμπεράνω, τι είναι αυτό που προσφέρει η ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία. Αυτό τελικά που προσφέρει είναι καλύτερο perfusion, καλύτερη αιμάτωση, κυρίως της μικροκυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και αυτό που ανέφερα από την αρχή, πιο φυσιολογική καρδιοχειρουργική, η οποία από μόνη της δεν είναι φυσιολογική εγχείρηση. Άρα, όταν μιλάμε για mix-miec, τι μπορούμε να πούμε ότι προσφέρει το δεύτερο στο πρώτο? Προσφέρει αυτό ακριβώς, το να μεταμορφώσουμε μία κοσμητική εγχείρηση κυρίως σε μία εγχείρηση πιο φυσιολογική. Και απαντάω λοιπόν στο ερώτημα που μου ετέθη, είναι προαπαιτούμενο τελικά η ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία για την ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική? Πιστεύω, όπως γράφω εδώ στο ένα editorial το οποίο είχαμε, ότι πραγματικά δεν μπορεί το ένα χωρίς το άλλο να υπάρξει, κατά τη γνώμη μου. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναστασιάδη, για την εξαιρετική εισήγησή σας. Με την άδεια του Προεδρείου και του κύριου Πίρτση, έχουμε λίγο χρόνο και νομίζω ότι χρωστάμε ένα σχόλιο στον κύριο Κογεράκη από τα πρώτες ομιλίες. Κύριε Κογεράκη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ για τη δημητική επίσκεψη. Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και η ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική νομίζω ότι έρχονται να δώσουν ένα βήμα στη χειρουργική για να υπερασπιστεί. Να υπερασπιστεί αυτό που γινόταν τόσα χρόνια. Σίγουρα έχουν θέση τα mitral clip, έχουν θέση οι διαδερμικές βαλβίδες. Πρέπει να διαλέξουμε σε ποιους ασθενείς θα προχωρήσουμε σαν επεμβατικοί καρδιολόγοι και σε ποιους θα κάνουμε το κλασικό χειρουργείο. Νομίζω ότι τόσο η ελάχιστη επεμβατική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη χειρουργική τομή σε συνδυασμό με την επίδραση, τα καλά αποτελέσματα, προστατευτικά αποτελέσματα που εμφανίζει η ελάχιστη επεμβατική εξωματική κυκλοφορία μπορούν να δώσουν μια νέα αιώθηση στη χειρουργική. Κύριος Κερεμίδης, έχει κάποιο σχόλιο? Κύριος Κερεμίδης. Ευχαριστώ, κύριε Αναστασιάδη, για την ωραία ομιλία. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σίγουρα οι καινούργιες τεχνικές είναι καλύτερες συγκριτικά με τις προηγούμενες. Πιστεύετε ότι το MIEC θα χρησιμοποιείται σε όλα τα περιστατικά? Αναφέρομαι στο κόστος το οποίο μπορεί να έχει συγκριτικά με την κλασική εξωματική. Και μια δεύτερη ερώτηση είναι αν πιστεύετε ότι ένας σύντομος χειρουργικός χρόνος είναι εξίσου καλός με τις καινούργιες αυτές μεθόδους ή όχι. Ευχαριστώ. Καταρχάς, σας έχω δείξει ότι υπάρχουν μελέτες ότι το κόστος για το σύστημα υγείας της χρήσης των κυκλωμάτων ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής είναι σαφώς υπέρ της χρήσης τους. Άρα είναι δεδομένο ότι το κόστος είναι υπέρ της χρήσης τους και όχι κατά της χρήσης τους, γιατί αυτά τα οποία κερδίζει κανένας, τουλάχιστον όσον αφορά τις μεταγγίσεις, είναι πάρα πολύ απλό να το σκεφτεί κάποιος, είναι πάρα πολύ σημαντικά για το σύστημα υγείας. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα δεδομένα, όπως είδατε, για την οσιρότητα μιλάω και για τη θνητότητα σε βαριά περιστατικά. Άρα είναι δεδομένη, εάν έχουμε αποτελέσματα από την COMICS Trial, η οποία ξεκίνησε, είναι δεδομένη η απόλυτη εφαρμογή της νέας τεχνικής σε όλες τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Άρα ας περιμένουμε τα επόμενα 3-3,5 χρόνια να βγουν τα αποτελέσματα και τότε θα σας απαντήσω εάν θα καθιερωθεί σε όλους τους ασθενείς. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση το αν ο χρόνος ο σύντομος βοηθάει, τώρα προφανώς όταν κάποιος έχει λίγα όπλα στη φαρέτρα του, όσο πιο γρήγορα κάνει κάτι, τόσο καλύτερα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν θέλετε να πάρετε το χρόνο σας και να κάνετε σωστή καρδιοχειρουργική χωρίς να τρέχετε, γιατί ο μεταβολισμός είναι αυτός ο οποίος σας κυνηγάει, καλύτερα να έχετε συστήματα ελάχιστα επεμβατικής κυκλοφορίας, να έχετε όσο χρόνο θέλετε, γιατί πραγματικά ο ασθενής είναι σαν να κάνει χειρουργική σε πάλουσα καρδιά. Στο τέλος ο ασθενής θα είναι τόσο καλός που θα πείτε ότι όσο χρόνο και να αφιέρωσα ήταν υπέρ του αρρώστου και όχι κατά του μεταβολισμού του ασθενούς. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ για την ομιλία. Κυρίες και κύριοι, πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Πίτση, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της οργανωτικής